έχουν απαγορεύσει τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο, μέχρι που να δοθεί μία απάντηση. Δηλαδή δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο έτσι. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και δεν μπορούμε να παίζουμε με την ψυχολογία των παιδιών. Ούτε με το μέλλον τους, ούτε με την ψυχολογία. Εφόσον η ενημέρωση υπήρχε, συγγνώμη, από τον Απρίλιο είχε τεθεί το θέμα αυτό και εμείς στείλαμε κάποια έγγραφα, ας πούμε, και στο Υπουργείο Παιδείας υποθέτω, η απάντηση γιατί ήρθε τώρα, αφού ξεκίνησαν τα σχολεία. Δηλαδή δεν έπρεπε η ενημέρωση να έρθει, τουλάχιστον το παιδί που είναι για τις Πανελλήνιες, να έχει μεριμνήσει η οικογένειά του πώς πρέπει να κινηθεί. Μα στον αγιασμό Ερήνου Σιώρου σε διακόπτη, κυρία Βυσίδη, είπε ότι όλα βγαίνουν καλό. Δηλαδή μας φέρνουν προτετελεσμένα γεγονότα. Μετά από 10 μέρες έγινε. Λοιπόν, για να μην κουράζεστε για πράγματα τα οποία έχετε εξηγήσει και τα οποία τα γνωρίζω από πρώτο χέρι, θέλω, επειδή ακούμε για τα παιδιά, να ξεκαθαρίσω για μια ακόμη φορά ότι εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα, ως Περιφέρεια, οι αρμοδιότητες που έχουμε είναι συγκεκριμένες όσον αφορά τα θέματα παιδείας. Εμείς η αρμοδιότητα, η αποκλειστική που έχουμε, είναι η μεταφορά των μαθητών όλων των βαθμίδων από και προς το σχολείο. Ένα αντικείμενο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν ρωτήσει κανείς ότι πρέπει να μεταφέρονται οι μαθητές από την Βόρεια Αιχείο και από την Νότια Αιχείο προς τα σχολεία και επιστροφή με τα δεκάδες σχολεία που έχουμε, ένα αντικείμενο το οποίο παλεύουμε κάθε χρόνο προσπαθώντας να φέρουμε τη μία άκρη με την άλλη. Στη φετινή χρονιά ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει, γίνεται πραγματικά ένα τιτάνιος αγώνας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των παιδιών αλλά και των γονέων τους. Αυτό λοιπόν είναι το αντικείμενο το οποίο έχουμε εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα. Ελάτε. Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι και αυτό στην Λεμιτόμο που έχει στηθεί, όχι μόνο στα θέματα της παιδείας από την παρούσα κυβέρνηση, αλλά και σε άλλα ζητήματα τα οποία τελικά πραγματικά βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα θεριεύουν, φουντώνουν, εις βάρος βέβαια της κοινωνίας, εις βάρος των παιδιών, αν μιλάμε για την παιδεία και όλα εκείνα τα οποία λίγο πολύ γνωρίζουν. Με την προχθεσινή σας επίσκεψη, όπως σας υποσχέθηκα, εγώ έστειλα έγγραφο, δεν ξέρω αν το έχετε στα χέρια σας, μπορώ να σας το παραδώσω, έτσι, και δεν πρέπει να πάμε σε περαιτέρω ερήμωση. Κοντολογής. Εγώ μπορώ να επανέλθω ξανά και με νέο έγγραφο. Έτσι, πολύ πιο πιεστικό και πολύ πιο απαιτητικό. Πόσο άμεση είναι αυτό δηλαδή, πόσο άμεση απάντηση που μπορεί να περνάμε από ένα έγγραφο? Είναι καλό το ερώτημα. Σε αυτά τα λοιπόν τι αντανακλαστικά έχει η πολιτεία, γιατί είναι η πολιτεία. Τι αντανακλαστικά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, τα αντανακλαστικά της πολιτείας σημερινής τα θεωρώ πάρα πολύ αργά. Συγγνώμη, και από τη στιγμή που είμαστε στα μνημόνια, το πρόβλημα που προέκυψε τώρα δεν θα μπορούσε να προέκυψει και του χρόνου και το αντίκρουμε και οποιαδήποτε στιγμή. Δηλαδή, νομίζω δεν είναι θέμα της εκάστοτε κυβέρνησης. Απλά εμείς οφείλουμε να κάνουμε τον αγώνα μας και οφείλουμε να έχουμε μια απάντηση. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι δεν είναι πρόβλημα της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν είναι θέμα, δηλαδή. Επειδή είμαστε μνημόνια. Ναι, κάπως έτσι τα αντιλαμβάνω. Εγώ σε αυτό τώρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν σημαίνει ότι δεν αγωνιζόμαστε. Οφείλουμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε και σε αυτόν τον αγώνα. Σε αυτόν τον αγώνα, εμείς ως τοπική αρχή, τα σώμεσα αλληλέγγυοι ως εσάς. Ναι, το είδα. Έτσι, τα σώμεσα αλληλέγγυοι. Και το ξαναλέω για μια ακόμη φορά. Εμείς δεν αντιπαλεύουμε την επίσημη πολιτεία, ούτε την αντιπολιτευόμεθα. Όπου υπάρχει δίκαιο, είμαστε κοντά. Και όπου υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να το συζητήσουμε, σαφώς εκεί πρέπει να γίνει διάλογος για να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.